από την Αγιά Σοφιά. Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Νότιος τομέας και από χθες αποτελεί πλέον παρελθόν και ο τελευταίος οικοδομικός γερανός που βρισκόταν σε αυτό εδώ το σημείο. Η Αγιά Σοφιά πλέον δείχνει πιο επιβλητική από ποτέ. Καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός του γηπέδου. Βρισκόμαστε σε διαδικασία ξεκαλουπωμάτων. Οι τελευταίες καλωσιές σιγά σιγά απομακρύνονται. Ένα από τα τμήματα του στεγάστρου στον βόρειο τομέα, στο οποίο έχει τοποθετηθεί με βράνη επικάλυψης, ακριβώς δίπλα άλλο ένα τμήμα. Το στέγαστρο στο δυτικό τομέα. Νότιο-ανατολικός τομέας. Ξεκαλούπωμα, καθώς η δοκός είναι πλέον ολοκληρωμένη. Στον αγωνιστικό χώρο η μπουλντόζα απομακρύνει κάποια υλικά, ρίχνοντάς τα σε φορτηγό, γίνεται απομάκρυνση υλικών. Βλέπουμε έναν από τους αορτήρες του νοτιοανατολικού πυλώνα και μπροστά μας τον έναν από τους 4 πύργους συναρμολόγησης του στεγάστρου στον ανατολικό τομέα. Ένα από τα 4 μεγάλα στοιχεία του στεγάστρου του ανατολικού τομέα. Άλλα 2 μεγάλα στοιχεία που προορίζονται για τον ανατολικό τομέα. Ένα από αυτά είναι το ψαλίδι που βλέπουμε εδώ. Οι εργασίες στο στέγαστρο του δυτικού τομέα συνεχίζονται. Το στέγαστρο στο βόρειο τομέα, ακριβώς δίπλα στο βόρειο ανατολικό πυλώνα, στο οποίο πραγματοποιούνται οι εργασίες τοποθέτησης της μεμβράνης επικάλυψης. Βόρειος τομέας, το επιβλητικό στέγαστρο, και τα 6 πλέον τμήματα στα οποία τοποθετήθηκε η μεμβράνη επικάλυψης.
βλέπουμε τα τμήματα και τη μεμβράνη επικάλυψης από λίγο πιο κοντά. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε παράλληλα με το στέγαστρο. Και όπως είδαμε νωρίτερα, λίγο πιο δίπλα από τον βόρειο-δυτικό πυλώνα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της τοποθέτησης της μεμβράνης σε άλλο ένα τμήμα. Έχει τοποθετηθεί φυσικά το δίχτυ ασφαλείας και σιγά σιγά θα τοποθετηθεί και η μεμβράνη επάνω από τα τόξα που βλέπουμε στο συγκεκριμένο τμήμα. Ο αγωνιστικός χώρος της Αγίας Σοφιάς, τα δεκάδες τμήματα στοιχεία του στεγάστρου και δύο που είδαμε και νωρίτερα, δύο μεγάλα στοιχεία του στεγάστρου του ανατολικού τομέα. Από μία άλλη οπτική γωνία βλέπουμε τα τμήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί η μεμβράνη επικάλυψης. Βλέπουμε το πως αντανακλάει ο ήλιος επάνω στη μεμβράνη. Αυτή είναι η μεμβράνη επικάλυψη, η οποία αναμένεται σε λίγο να τοποθετηθεί. Και οι εναερίτες σιγά σιγά μεταφέρουν τη μεμβράνη στο συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο θα τοποθετηθεί. Μόλις τώρα βλέπουμε με ποιον τρόπο τοποθετείται η μεμβράνη στο συγκεκριμένο τμήμα. Δίπλα στο βόρειο-δυτικό πυλώνα από την πλευρά του πεζόδρομου συνεχίζονται κάποιες εργασίες στο στέγαστρο. Βλέποντας τον ανατολικό τομέα μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καθαρά τα σκαλοπάτια που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μία από τις μπούκες στο κάτω διάζωμα.
την Αγία Σοφιά, από το σπίτι μας, το Πατρικό. Να είστε όλοι και όλες καλά. ΑΕΚΑΡΑ για πάντα.